είναι το αυτό που περίμενα χωρί του Παναθηναϊκού. Για πες μου. Πώς το περίμενα. Μιλάω η μακέτα έγινε. Ναι. Α, μισό, για να μην μπερδευόμαστε. Λέω για την ψηφοφορία. Ναι. Το περίμενα ποιοι. Φαντάζομαι οι Παναθηναϊκοί. Το 68,50. Των Παναθηναϊκών. Των Παναθηναϊκών που ψήφισαν. Α. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή, συγγνώμη, υπήρχε ένα 32% που δεν το ήθελε. Είπε όχι. Παναθηναϊκών. Ναι. Και μετά μου μιλάς για τα κόμματα. Το λέω. Κοίταξε, εδώ σπίγω να πω κάτι που είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Ναι. Υπάρχουν δύο ομάδες στην Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, οι οποίες τρώγονται μεταξύ τους, ο κόσμος τους. Ναι. Τρώγεται μεταξύ τους. Η μοναδική ομάδα έχει συσπήρωση στην Ελλάδα είναι ο Ολυμπιακός. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Και σου μιλάει ένας ο οποίος τον ναι. Ολυμπιακό ξέρει. Συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Γιατί τρώγονται. Είναι έτσι φτιάξει. Έτσι είναι φτιάξει. Και ο Παναθηναϊκός τρώγεται χρόνια και η ΑΕΚ το ίδιο. Δεν έχουν καμία σπήρωση. Ο Ολυμπιακός έχει μια φοβερή σπήρωση. Στα δύσκολα συσπηρώνεται. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Και η ομάδα που επειδή είναι τώρα το alter ego του Ολυμπιακού, πάει να κάνει και αυτή το ίδιο με τον Ολυμπιακό. Συσπήρωση. Είναι ο ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι Ολυμπιακός. Ναι, είναι, συμφωνώ. Έχει το ίδιο mentalité. Μπράβο. Το ίδιο DNA. Έχει και αυτή η ομάδα, έχει αρχίσει να συσπηρώνεται ο κόσμος της. Που δεν το είχε παλιά. Ναι. Έτσι. Αλλά η Άγιο Παναθηναϊκός καμία συσπήρωση. Ποτέ. Αυτό το λες επίσης. Η ΑΕΚ ναι. Βαλόταν από πού? Από την Κερκόπορτα. Ναι, σωστό. Τι να θυμηθείς και τι άσο να πεις να μας. Από Empire μέχρι Ξε-Empire. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει και μία γκρίνια, σωστά την έχω αντιληφθεί. Δηλαδή αρχίζουν οι αεκτζίδες και λένε ότι καλά, γιατί το γήπεδο του Παναθηναϊκού να γίνει με χρήματα. Από το Δήμο ή δεν ξέρω εγώ από τον προϋπολογισμό ενώ ο Μελισανίδης το πληρώνει από την τσέπη του. Ποια τσέπη. Πρέπει. Θα πω μια μεγάλη αλήθεια. Για πρέπει. Που είναι πραγματικότητα. Ναι. Ομάδες που εγκατέλειψαν το παλιό τους γήπεδο και έφτιαξαν καινούριο γήπεδο καταποντίστηκαν. Πάρε. Άγιαξ. Σωστό. Άγιαξ. Μίλαν. Άρσεναλ. Ειδικά η Άρσεναλ. Καταποντίστηκαν. Δηλαδή δεν σηκώσανε κεφάλι μετά. Θα μου πεις, ρε Γεωργίου, τι εννοείς τώρα, Παναγώνα, καθώ τη λεωφόρο. Όχι, γιατί η λεωφόρο, όπως είπα, είναι ένα παράπηκμα, μια στάνη. Έτσι. Να. Αλλά το θέμα δεν είναι το γήπεδο. Το θέμα είναι τι υλικό θα πάρεις, τι παίκτη θα πάρεις και τι πρόεδρο θα έχεις. Σωστά. Με τον Αλαφούζο πρόεδρο. Άσε με καημένα. Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι άλλο που είναι πολύ σοβαρό. Το 32% περίπου των ψηφισάντων είπε όχι. Το ποσοστό δεν σου φαίνεται μεγάλο. Δηλαδή 68,50 και σχεδόν 32 το όχι, 68,50 το ναι. Είναι μεγάλο, ρε παιδί. Κοίταξε, εγώ το κατάλαβα ότι θα ήταν το ναι θα υπηρίσχε από τη χθεσινή εκπομπή. Δηλαδή στα 40 περίπου τηλεφωνήματα, τα 37 ήταν ναι. Το κατάλαβα, λέω θα ήταν τελικά. Πάντως, χθες βγήκε μας ακροατής και είπε κάτι πολύ σωστό. Η ιστορική στιγμή για τον Παναθηναϊκό δεν θα είναι το καινούργιο γήπεδο. Η ιστορική στιγμή για τον Παναθηναϊκό είναι να καταφέρει αγωνιστικά να έχει για αντίπαλες ομάδες τις ευρωπαϊκές και όχι τις ελληνικές. Αυτό δεν γίνεται με το καινούργιο γήπεδο. Αυτό γίνεται με καλές μεταγραφές, με όραμα. Το καταλάβες. Αλλά αυτό ποιος να το κάνει γάμο την τρέλα μου. Είπε όμως αυτός ο ίδιος είπε κάτι άλλο πολύ σωστό. Πολύ σωστό και το άλλο. Ομάδες που έκλεισαν τα γήπεδά τους τα παλιά και έκαναν καινούργια καταποντίστηκαν. Ο Άγιαξ, η Άρσεναλ, η Μίλαν. Πολύ σωστή παρατήρηση. Έλα Γιώργο. Καλώς τότε. Είχα μια αγωνία που λες χθες. Δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί δεν είναι 50-1 και πρέπει να πάρει το 67%. Έτσι είναι. Εκεί δηλαδή άρχισα να κολώνω. Από εκεί και μετά. Να πω τρεις ομάδες που μεγαλουργήσαν αφού πήγαν σε καινούργια γήπεδα. Ναι. Η μία είναι η Πόρτο με το τραγκάο το καινούριο. Ναι. Η άλλη είναι η Μπάγκερν και η άλλη είναι η Τσέλσι, Γιώργο. Και εγώ μας βάζω με την Τσελσούλα που έχουμε πολλά χρόνια από εκεί, από το ευρωπαϊκό γήπεδο. Γιατί η Τσέλσι έχει κάνει καινούργιο γήπεδο. Ναι, βεβαίως. Πότε το κάνει. Σωστά βορμπίζει. Το κάνω Μπράμοβιτς. Για ρώτησε καλύτερα. Σωστά βορμπίζει την αγόρι μου. Δεν έχει φύγει. Μα το έκανα ανακαίνιση, ρε Γιώργο. Άλλο ανακαίνιση. Άλλο ανακαίνιση. Και άλλο να κρυμιστεί και να πάει αλλού το κήπεδο. Α, όχι, τάξει. Όπως η Άρσεναλ, ας πούμε. Ναι, έφυγε από το. Πώς το λένε, το Χάιμπουργκ και πήγε στο Emirates. Ναι. Από εκεί και μετά τώρα, Γιώργο, δεν μπορούμε να ζούμε τις αναμνήσεις. Όταν έχεις πάρει τίτλο πριν από 18 χρόνια. Έτσι, ναι, έτσι. Δεν γίνεται τώρα, Γιώργο. Πας μπροστά. Και πρόσεξε, όλοι οι φίλοι, είτε υπέρ είτε κατά, πετάνε την μπάλα πλέον στους κυβερνώντες. Φεύγει από εμάς. Πρόσεξε τι σου λέω. Δηλαδή δεν έχεις να πεις τώρα, φαγώθηκαν οι οπαδοί και δεν το έκανε. Προσέχεις. Αποκλειστικά πάει σε αυτό το κήπεδο. Έλα, φίλε. Φίλε. Καλώς τον. Κάτσα μέχρι τις 4.30 ώρα μέχρι κινδύνο. Εγώ με πήρε ύπνος κατά τις 12.30 και ξύπνησα κατά τις 2 και ανοίγω το κινητό να δω και δεν είχε τελειώσει ακόμα. Ναι, δεν είχε τελειώσει. Αυτό ρε Γιώργο με πήκρανε με την έννοια 931 άτομα ψήφισαν όχι. Και 2050 δηλαδή, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Καλά μας διαβάζει μέσα στο Facebook
τι μου σούρνε, τι μου ρίχνουνε, τι μου χώνουνε, καραφλούζος είσαι κι εσύ. Και... Ρε παιδιά, λέω συγγνώμη, λέω. Ποιος αλαφούζος. Ρε παιδιά, είναι θέμα Παναθηναϊκού. Ρε παιδιά, για όνομα της Παναγίας. Άλλη μία απόδειξη με αυτά που λες, ότι οι Παναθηναϊκοί δεν συσπυρώνονται. Οι ίδιοι, ρε παιδιά, πού θα κάτσουμε, πού θα μείνουμε, ρε παιδιά. Στη λεωφόρο. Ρε παιδιά, γκρεμίζω τη λεωφόρο. Για όνομα της Παναγίας, δηλαδή, δεν γίνεται να έχουμε την οτροπία αυτή την αρρωστημένη. Κάποια στιγμή δηλαδή πρέπει να ξεκολλήσουν, δηλαδή είναι αμαρτία από το Θεό, δηλαδή φερθείτε μια φορά ρε σαν πάθα. Όλοι σας, όλοι μας δηλαδή, να φερθούμε σαν πάθα. Όχι, όχι, να φερθείτε σαν Ολυμπιακοί. Σαν Ολυμπιακοί. Έτσι πάει. Έλα, ναι, πώς μέσα εσύ, να σου πω κάτι. Εάν αυτά όλα όσα γίνονται εδώ και 10 χρόνια στον Παναθηναϊκό γινόντουσαν στον Ολυμπιακό, θα είχαμε βαλκανικούς πολέμους. Εμφύλιο. Άστα. Έλα φίλε. Για την αλλαγή του γηπέδου. Ναι. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει στο Βοτανικό, γιατί μιλάμε για μια γενικότερη ανάπτυξη. Αυτό το γήπεδο τώρα της Λεωφόρου έτσι όπως είναι, ό,τι και να του κάνεις είναι μπαλώματα. Εγώ πήγα δεν αξίζει πέντως... στον Παναθηναϊκό να έχει ένα τέτοιο γήπεδο με μπαλώματα. Όχι, εγώ πήγα φέτος στην πρώτη αγωνιστική με τον Απόλλωνα. Παναθηναϊκό είναι Απόλλωνα. Ναι. Δηλαδή αυτό δεν είναι γήπεδο. Ακριβώς. Εδώ μιλάμε νομίζω τη Φίλα 13 και είχαν κλειστεί, είχαν πέσει τα τσιμέντα, η εξέδρα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν τώρα ο Παναθηναϊκός για να λέγεται Παναθηναϊκός και να είναι μια μεγάλη ομάδα. Μα δεν ταιριάζει στον Παναθηναϊκό αυτό το πράγμα. Δεν ταιριάζει. Όχι. Να πάει στο Βοτανικό με μια γενικότερη ανάπλαση που να φιλοξενήσει και όλα του τα άλλα τα τμήματα. Να γίνει μια περιοχή που θα αναβαθμιστεί εκεί. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα το πληρώσει. Να πληρωθεί από όπου πρέπει, να βγουν τα κονδύλια και να γίνει επιτέλους ένα καλό sport center, ας το πούμε. Ναι, ναι. Στο σημείο αυτό που είναι τώρα η Λεωφόρος Αλεξάνδρου θα μπορούσε να γίνει κάλλιστα ένα μικρό μουσείο του Παναθηναϊκού. Θα γίνει εκεί. Να φιλοξενήσει εκεί τα έπαθλα, τις φωτογραφίες. Θα γίνει. Να πεις Ολυμπιακός. Ναι. Άντε να σου αποκαλύψω ένα νέο. Πες μου. Ο Ολυμπιακός στο γήπεδο το πήρε για 49 χρόνια. Ήδη το έχει τώρα 20 χρόνια περίπου. Ναι. Έτσι, το καλασκάκι. Mm-hmm. Σε πληροφορώ λοιπόν και εσένα και όλους τους φίλους του Ολυμπιακού. Ναι. Ότι ο Μαρινάκης αγοράζει εκτάσεις στο Ρέντι για να κάνει ναι. καινούριο γήπεδο του Ολυμπιακού. Και υπάρχει και ένα σχέδιο να πάρει το γήπεδο του Φωστήρα. Μάλιστα. Σαν έκταση και αυτό μέσα. Για να κάνει καινούριο γήπεδο του Ολυμπιακού. Κατάλαβα. Εδώ έρχεται να συνηγορίζει αυτό που έχεις πει πολλές φορές για την διοίκηση και τους ανθρώπους που βρίσκονται στο σύλλογο του Ολυμπιακού, που υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν και μπροστά και επενδύουν. Σε αυτό ο Μαρινάκης, ναι. Στην οργάνωση αυτή είναι νοικοκύρης. Αυτό δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα. Σε άλλα είναι άσεμε, αλλά σε αυτό είναι νοικοκύρης. Καλησπέρα Γιώργο. Καλώς τον. Μου είσαι χθες 2,5 ώρα ο Μπίλ μήνυμα. Μου λέει δεν νικήκαμε. Ναι. Και άρχισα να ονειρεύομαι Γιώργο να το δω το γήπεδο ότι φύλαγα λέει το συζέτα το χορτάρι κόσμος. Εγώ σκέφτομαι κάτι άλλο για σένα. Να ζήσεις να δεις το κοινό γήπεδο. Μακάρι ρε Γιώργο, μακάρι αυτό θέλω και εγώ και μετά δεν με νοιάζει να παρκάρω. Να δω να ακούσω τον ύμνο και πάω και να μείνω εκεί να πάω δικισμένος.